Όχι μόνο παραμένουν απλήρωτοι από τον περασμένο Απρίλιο 10 υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στο Κουτσόχυρο, αλλά οι συνθήκες εργασίας τους, όπως καταγγέλει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, είναι τραγικές. Στο Κέντρο Ανοιχτής Φιλοξενίας των Προσφύγων στην περιοχή της Μάντρας Λάρισας εργάζονται 10 έκτακτοι υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι από τον ερχόμενο Απρίλιο. Και δεύτερον, στερούνται ενός αξιοπρεπούς στοιχειώδες χώρου εργασίας, με δεδομένο ότι συστεγάζονται σε ένα άθλιο κοντέινερ, το οποίο έχει τρύπες στο πάτωμα, έτσι μπορώ να πω χαρακτηριστικά, με κίνδυνο να πέσει και καμιά καρέκλα μέσα στο κενό που υπάρχει ανάμεσα στο έδαφος και στο κοντέινερ, χωρίς να διαθέτουν απολύτως κανένα μέσο για την πραγματοποίηση της εργασίας τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι κουβαλάνε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές από τα σπίτια τους και οι περισσότεροι από αυτούς μετακινούνται μεταξύ Λάρισας, Τρικάλων, Θεσσαλονίκης για να πάνε καθημερινά και να γυρίσουν από τη δουλειά τους. Χωρίς βέβαια να προβλέπεται κάποια αποζημίωση για τις μετακινήσεις αυτές ή για τους πιο μακρινούς εδώ που νοικιάζουν διαμέρισμα στη Λάρισα προκειμένου να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου καλεί τους αρμοδίους όχι μόνο να καταβάλουν τα οφειλόμενα στους εργαζόμενους, αλλά και να διασφαλίσουν κανονικές συνθήκες εργασίας. Το γεγονός ότι θα αυξηθεί η προσφυγική ροή τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας, αλλά και τους επόμενους μήνες. Ήδη υπάρχουν συζητήσεις να επεκταθεί ο χώρος φιλοξενίας πέρα από την Μάντρα, από αυτό το κέντρο φιλοξενίας της Μάντρας και στην περιοχή του Κυψηλοχωρίου. Εμείς ζητούμε για όλους τους εργαζόμενους, όχι μονάχα για αυτούς που εργάζονται ως υπάλληλοι έκτακτοι του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, να υπάρχουν σταθερές εργασιακές σχέσεις, να υπάρχουν αξιοπρεπείς αμοιβές και φυσικά να υπάρχουν τα ανάλογα μέσα και οι δυνατότητες για την παροχή της εργασίας του στον χώρο εργασίας και μάλιστα να υπάρχει και το επίδομα της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας αυτούς τους εργαζόμενους, γιατί έρχονται πραγματικά σε επαφή σε πολλές περιπτώσεις με ανθρώπους οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι, παρέχουν δηλαδή υπηρεσίες με επικινδυνότητα στην εργασία τους.